νέα πρόκληση Ερντογκάν κατά της Ελλάδος και γκάφα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που λίγο έλειψε να προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο με την Τουρκία. Η αναφορά του Τούρκου Προέδρου στη Δυτική Θράκη και το δημοψήφισμα που δεν ζήτησε. Η αναφορά του στα σύνορα της χώρας του με τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά του Αιγαίου εντός Τουρκίας. Η απόλυτη κυριαρχία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπουργοί που εξελέγησαν στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και η ψηφοφορία που επαναλήφθηκε γιατί το αποτέλεσμά της ήταν αντίθετο με την εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα. Άρση της κατάσχεσης των τραπεζικών τους λογαριασμών μπορούν να πετύχουν οι φορολογούμενοι. Η εντολή που έχει δώσει στις εφορίες ο Τρίφων Αλεξιάδης. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να γλιτώσετε από την κατάσχεση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις, προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογκάν, που ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία έχει ιστορικό δικαίωμα να έχει λόγο σε μια ευρύτερη γεωγραφία που περιλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη και εκτείνεται μέχρι τη Σιβηρία. Παρόλιγο διπλωματικό επεισόδιο δημιούργησε τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, που μεταφέροντας δημοσίευμα της εφημερίδας Σαμπάχ ως λόγια του Ερντογκάν, έκανε λόγο για αναφορά σε δημοψήφισμα στη Θράκη και προκάλεσε την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που με ανακοίνωσή του μίλησε για επικίνδυνες σκέψεις, τονίζοντας ότι η Θράκη είναι ελληνική. Τελικώς, το Αθηναϊκό Πρακτορείο λίγο αργότερα διόρθωσε το λάθος του, που όμως ήδη είχε προκαλέσει εντάσεις. Σε νέο παραλήρημα αναφορικά με τις τουρκικές διεκδικήσεις από την Ελλάδα, επιδόθηκε ο Ταγίπ Ερντογκάν με αφορμή την επιχείρηση ανακατάληψης της Μοσούλης. Η Τουρκία δεν είναι μόνο η Τουρκία, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος είπε ότι η Τουρκία εκτός από τα 79 εκατομμύρια των πολιτών της, φέρει ευθύνη και απέναντι στα εκατοντάδες εκατομμύρια αδέρφια της, στη γεωγραφική περιοχή με την οποία, όπως λέει, τη συνδέουν ιστορικοί και πολιτισμικοί δεσμοί. Στο πλαίσιο αυτό, Ερντογκάν έκανε λόγο και για τη Δυτική Θράκη. Δεν είναι ξένο σε εμάς κανένα από τα μέρη για τα οποία μας ρωτούν τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί. Πώς είναι δυνατόν να ξεχωρίσεις τη Ρίζα από το Βατούμι. Πώς μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά την Ανδριανούπολη από τη Θεσσαλονίκη. Πώς μπορούν να μην έχουν σχέση μεταξύ τους η Αντέπ από το Χαλέπι, η Μάρτιν από το Χασεκί, η Σίρτ από τη Μοσούλη, φεύγοντας από την Αλεξανδρέτα και μέχρι το Μαρόκο, στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Παντού θα συναντήσετε τα ίχνη μας. Ο Ερντογκάν μάλιστα είπε ότι το 1920 η τότε Τουρκική Εθνοσυνέλευση έλαβε απόφαση περί του Εθνικού Συμβολέου, το οποίο περιέλαμβανε τα σύνορα της Τουρκίας και τόνισε ότι με βάση την απόφαση εκείνη τα σύνορα στις περιοχές του Οθωμανικού κράτους, όπου υπήρχε αραβική πλειοψηφία κατά την υπογραφή της συνθήκης του Μούδρου το 1918, θα έπρεπε να οριστούν σύμφωνα με την εκφρασμένη μέσω δημοψηφίσματος βούληση των ίδιων των πληθυσμών. Απάντηση στις νέες προκλητικές δηλώσεις, Ερντογκάν έδωσε με ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η δημόσια ανακοίνηση ιστορικών και ειδικά συνοριακών ζητημάτων που η συνθήκη της Λοζάνης έχει ρυθμίσει οριστικά και αμετάκλητα, διαμορφώνοντας αντικειμενικά δεδομένα δεσμευτικά για όλους, είναι προκλητική και υπονομεύει την περιφερειακή σταθερότητα. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθήκων επιβάλλει τη διατύπωση υπεύθυνων θέσεων μακριά από παροχημένους αναθεωρητισμούς. Η Θράκη είναι ελληνική, δημοκρατική και ευρωπαϊκή. Οποιαδήποτε άλλη σκέψη είναι αδιανόητη και επικίνδυνη. Η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας Σαμπάχ για το περιεχόμενο του Εθνικού Συμβολέου ανέφερε ότι το νομικό καθεστώς της Δυτικής Θράκης, το οποίο εναπόκειται στην ειρήνη που θα γίνει με την Τουρκία, θα πρέπει να οριστεί με κατάλληλο τρόπο ως αποτέλεσμα δημοψηφίσματος που θα διεξαχθεί ελεύθερα. Το δημοσίευμα αυτό παρολίγο να δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο, αφού μεταφέρθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ως δήλωση του Ερντογκάν περί δημοψηφίσματος στη Θράκη, που προκάλεσε και την άμεση απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, κάτι που εν συνεχεία διορθώθηκε και αποδόθηκε στην εφημερίδα. Να καλησπερίσω τους συναδέλφους, τον Γιάννη Τρίρη και τον Νίκο Χιδίρογλου. Καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Γιάννη, για να δούμε τώρα που βρισκόμαστε, γιατί το πρωί προκλήθηκε ανησυχία. Τελικά, βέβαια, απεδόθησε γκάφα του συντάκτη του Αθηναϊκού Πρακτορείου, η σύμβαση του οποίου ηλήθη αυτομάτως με το Πρακτορείο. Όμως το ερώτημα είναι εάν προσφέρουν τελικά θετικές υπηρεσίες οι επιπόλαιες αντιμετωπίσεις τέτοιων σοβαρών ζητημάτων από το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί εδώ δεν είναι τι μετέδωσε ένα πρακτορείο. Ήταν σπουδή να υιοθετηθεί η λανθασμένη πληροφορία, η λανθασμένη εκτίμηση, η γκάφα. Όπως θες πες το, για να μην θεωρεί ο κόσμος ότι προσπαθούμε να καλύψουμε τις ευθύνες των δημοσιογράφων. Όμως λογικά, για ένα ζήτημα που αφορά τη γείτονα,
Και μία γείτονα που βρίσκεται σε φάση έξαρσης μετά τα τελευταία γνωστά γεγονότα, θα έπρεπε και στο Υπουργείο Εξωτερικών να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Βεβαίως. Αυτό δεν θέλει καν συζήτηση. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός και έχω την εντύπωση και την εκτίμηση ότι θα έπρεπε να υπάρξει υπέρτατη, όχι απλώς προσοχή, υπέρτατη προσοχή. Δεν μπορείς μάλιστα να βγάζεις και επίσημες ανακοινώσεις βασιζόμενος σε ένα δημοσίευμα, έστω και αν αυτό είναι του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων. Δηλαδή είναι σαν να μην επικοινωνούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών μεταξύ τους. Ένα τηλέφωνο στην πρεσβεία Φερρυππίν, κάποιος ειδικός αναλυτής, κάποιος που παρακολουθεί τις κινήσεις του Τούρκου Προέδρου δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης στη γειτονιά. Έχω την εντύπωση ότι είναι ήδη ανιρτημένο στο επίσημο site του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών η ομιλία και η τοποθέτηση του Ερντογάν. Ωστόσο, αυτό όπως το θέσαμε είναι ένα σοβαρό ζήτημα δυσλειτουργίας των δικών μας υπηρεσιών. Η ουσία όμως δεν αλλάζει. Μπορεί ο Ερντογάν να μην αναφέρθηκε και ευθέως σε δημοψήφισμα για την Θράκη, ωστόσο το εμέσως πλην σαφέστατα, όχι απλώς σαφώς, το υπονόησε. Το υπονόησε αναφερόμενος στο συμβόλαιο, το τουρκικό συμβόλαιο του 1920, να πω για την ιστορία ότι αυτό το συμβόλαιο ήταν το τελευταίο συμβόλαιο της Βουλής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι, το οποίο έγινε το Φεβρουάριο του 1920 σε μια κρυφή συνεδρίαση και δημοσιοποιήθηκε μετά από κάποιες ημέρες, νομίζω έγινε 8 δημοσιοποιήθηκε, 17 Φεβρουαρίου του 1920. Αυτό το συμβόλαιο έχει 6 επί της ουσίας άρθρα, μεταξύ των οποίων και το κυριότερο, που αυτό υπονοούσε σαφέστατα ο Ερντογάν, αυτό που αναφέρει ότι στις περιοχές που υπάρχουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί θα πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα για να επιλέγουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών που θέλουν να ανήκουν. Καταλαβαίνεις λοιπόν, αυτό, Γιάννη, λοιπόν, να με συγχωρέσεις να το ολοκληρώσω, αυτό λοιπόν ο Ερντογάν το υπονόησε σαφέστατα. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που μετά από την γκάφα, την τεράστια γκάφα του ΑΠΕ και ταυτόχρονα του Υπουργείου Εξωτερικών, υπήρξαν Έλληνες, δεν ξέρω, που συγγραφείς και δήθεν τουρκολόγοι και ειδικοί, που αθώωναν με γραπτά τους κείμενα, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Αυτό είναι μιας άλλης τάξης. Όχι, είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Αλλά ο Ερντογάν δεν αθωώνεται. Ο Ερντογάν, όχι, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, είναι άκρος επεκτατικός. Όποιος παρακολουθεί τις κινήσεις του, και εγώ εκ της πίσω του ρεπορτάζ τις παρακολουθώ, βλέπει πώς λειτουργεί. Να σας πω ότι πριν από μία ή δύο ώρες υπάρχει σαφέστατη είδηση ότι εποφθαλμιά ακόμη και την Ιερουσαλήμ και βάλει κατά του Ισραήλ πάλι. Ο άνθρωπος αυτός έχει απασφαλίσει ακριβώς, και θέλω να πω και κάτι άλλο που ενδιαφέρει πάρα πολύ τη χώρα μας, ας αφήσουμε τα γύρω-γύρω. Τον τελευταίο καιρό, και σας το λέω σαν είδηση και σαν ρεπορτάζ, τον τελευταίο καιρό έχει αναζωπηρωθεί η κινητικότητα που υπάρχει στο μειονοτικό κόμμα της Ροδόπης. Φεύγουν αντιπροσωπείες του κόμματος αυτού, μου λέει το δικό μου ρεπορτάζ και είναι πάρα πολύ καλό, από την περιοχή. Φεύγουν αντιπροσωπείες του κόμματος του μειονοτικού, επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα, τη Βέρεια και άλλες πόλεις, για τη Βέρεια είμαι βέβαιος, μου το είπαν, αναζητώντας δήθεν μουσουλμανικά μνημεία, προκειμένου να ανακοινήσουν ζήτημα μη προστασία των μνημείων τους μέσα σε αυτό το γενικότερο πνεύμα επιθετικότητας του Ερντογάν. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα και πρέπει να τα προσέξουμε. Πάντως επειδή η καταγωγή μου είναι από εκεί, από τη Μακεδονία, από τις Σέρες, ότι σε όλο αυτό το τόξο που λες, εδώ και αρκετά χρόνια, βεβαίως, έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αναστήλωσης αυτών των μνημείων και έχουν γίνει και πολύ σοβαροί, έχει γίνει σοβαρή. Ναι, λέω αναζητούν την παραμικρή. Η Ελλάδα στο χειρισμό και του μειονοτικού και όλων των ισορροπιών δεν έχει να δώσει εξετάσεις. Εκεί όμως, Νίκο Χιδίρογλου, που πρέπει να δώσουμε εξετάσεις, και δεν νομίζω ότι περνάμε κάτω από τον πύχη, περνάμε κάτω από τη βάση, είναι εάν όντως, που δεν το αμφισβητώ βέβαια, έτσι είναι, αυτά που περιγράφει ο Γιάννης Τρίρης ως δεδομένα, ως ρεπορτάζ και όλο αυτό που έχουμε εμείς ως εκτίμηση και ως αποτέλεσμα των προθέσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κυρίως μετά το πραξικόπημα. Αν η ελληνική διπλωματία αντιδρά και χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο αυτά τα δύσκολα θέματα, ουέ και αλίμονο.
Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση στην ανακοίνωση που είδα σήμερα. Λένε ότι η Θράκη λέει είναι ελληνική, λέει το ελληνικό ΕΠΕΞ, ευρωπαϊκή και δημοκρατική. Μου έκανε εντύπωση τελευταία λέξη. Απευθύνονται στον Ερντογάν, ο οποίος δεν φημίζεται για τα δημοκρατικά του αντανακλαστικά. Έχει να κάνει με έναν Ισλαμιστή πολιτικό, ο οποίος ουσιαστικά έχει καταλύσει τη δημοκρατία στη γειτονική χώρα. Βάζει τους πολιτικούς του αντιπάλους στη φυλακή, βάζει δημοσιογράφους στη φυλακή. Ουσιαστικά παραβιάζει την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του τύπου. Δεν υπάρχει τίποτα. Το καθεστώς της γείτονος χώρας είναι ένα αυταρχικό καθεστώς, το οποίο τίνει να γίνει και ολοκληρωτικό. Και καθόμαστε σε αυτούς να πούμε τι είναι δημοκρατικό και τι δεν είναι. Αυτό μου έκανε πρώτη εντύπωση. Δεύτερο, θα ήθελα να πω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έχει καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δηλαδή έχει μια κυβέρνηση με πολύ παράξενα αντανακλαστικά. Αντιδράει παράξενα, ιδεολειπτικά. Δείτε τι έγινε με την Αλβανία πριν από λίγες εβδομάδες. Δείτε τι έγινε με τα διαβατήρια των Σκοπίων. Δείτε τι γίνεται στο Αιγαίο. Έχει καταλάβει λοιπόν ότι υπάρχει μια εθνομηδενιστική αντίληψη των πραγμάτων και γίνεται όλο και πιο προκλητικός. Και εμείς αντί να ενδυναμώνουμε την άμυνά μας Λίνα Κλήτου, περνάμε νομοσχέδια για το συνδικαλισμό στο στρατό. Δηλαδή αυτά βλέπουν έξω και σου λένε και μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι εδώ έχουν πεδίο να πιέσουν την Ελλάδα. Να πω και κάτι άλλο όσον αφορά τη δράση του τουρκικού προξενείου στην Κομωτινή. Πρόκειται περί σφικοφωλιάς. Ας μιλήσουμε πλέον με ανοιχτά χαρτιά. Θα σας πω και κάτι άλλο. Αυτό έχει επεκτείνει τη δράση του, όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος προλίγου. Και είχαμε επισκέψεις τα προηγούμενα χρόνια του Τούρκου προξένου στην Καβάλα, πάντα με αναφορά με μνημεία της Οθωμανικής εποχής. Δηλαδή, όσο οι ελληνικές αρχές κάθονται και βλέπουν και παρατηρούν αυτά τα φαινόμενα χωρίς να αντιδρούν, όσο κάποιοι δημοτικοί άρχοντες. Μιλάω γενικότερα τώρα, στην επικράτεια. Νομίζουν ότι αναστηλώντας ένα Οθωμανικό, χωρίς να βλέπουν ποιες είναι οι συνισταμένες υπόθεσεις, ότι αναστηλώντας ένα μνημείο θα έχουν τουριστικό ρεύμα κτλ. Μα λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, είμαστε καταδικασμένοι να υποστούμε τις συνέπειες μιας τέτοιας λογικής. Άρα, πρώτον, καλά, πρέπει να δούμε. Όλο το σκέλος της απάντησης, της τοποθέτησής σου δεν μπορώ να το υιοθετήσω. Ούτε γιατί και εγώ θα έλεγα, Νίκο. Είμαι υποχρεωμένη να καταγράψω ότι αυτά είναι μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ως τέτοια πρέπει να τα μεταχειριζόμαστε και να τους αποδίδουμε και το σεβασμό. Ναι, αλλά αυτό είναι ελληνική. Αυτή είναι δουλειά της Ελλάδος. Αν έπρεπε να αντιδράσουμε περισσότερο ή λιγότερο. Όταν έβαλε τον ημάμι να κάνει λειτουργία στην Αγία Σοφιά ο Ερντογάν, είναι μιας άλλης τάξης θέμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή αυτός λειτουργεί όπως λειτουργεί με τις λογικές που λειτουργεί, θα πρέπει εμείς να αφήσουμε να καταρρεύσουμε. Ναι, αλλά το θέμα της αναστήλωσης των μνημείων, είτε είναι της Οθωμανικής εποχής είτε μιας άλλης εποχής, είναι θέμα της ελληνικής πολιτείας. Εγώ νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία έχει δώσει εξετάσεις σε αυτά τα θέματα και τις έχει περάσει καλά. Δεν υπάρχει εδώ πέρα διάκριση. Η ιστορία είναι ιστορία. Έρχεται λοιπόν ο Τούρκος πρόξενος από την Κομωτινή και παίρνει ως μη όφιλε πρωτοβουλίες για θέματα τα οποία δεν τον αφορούν. Και κάποιοι τον δέχονται, κάποιοι συνομιλούν μαζί του και κάποιοι νομίζουν ότι θα αποκομίσουν και οικονομικά ωφέλη από λέει Τούρκους τουρίστες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να τα δούμε αυτά συνολικά. Η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν μπορεί να την κάνει ούτε κάποιος δήμαρχος, ούτε κάποιοι παράγοντες οι οποίοι κλείνουν τα μάτια. Άρα και γιατί να μην αποκομίσουμε οικονομικά ωφέλη από Τούρκους τουρίστες, όπως αποκομίζει η Τουρκία οικονομικά ωφέλη από Έλληνες τουρίστες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, δηλαδή, εγώ σου λέω ποια είναι η δική μου λογική τώρα. Εντάξει, θέλω να σου πω ότι μπορούμε να ασκήσουμε κριτική ενδεχομένως σε κάποιες παραλήψεις ή σε κάποια πράγματα στα οποία κατά την άποψή σου, την άποψή μου, την άποψη του Γιάννη Τρίρη, δεν δίνει η ελληνική πλευρά περισσότερη έμφαση σκληρότητας έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων, απειλών ή πόνοιας διεκδικήσεων. Αλλά μην ισοπεδώσουμε και όλη τη λογική της ελεύθερης διακίνησης και της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, αυτά αρχίζουν και γίνονται αφοριστικά από ένα σημείο και μετά. Εγώ για να διαχωρίσω και πλήρως τη θέση μου από τον Νίκο, θέλω να πω το εξής, ότι κανένας Έλληνας πολιτικός δεν είναι προδότης, Νίκο. Κανένας Έλληνας πολιτικός. Εγώ δεν είπα κάτι, δεν χρησιμοποιήσα. Ναι, θέλω να πω ότι κανένας Έλληνας πολιτικός. Εγώ είπα ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές όμως. Και η σημερινή οπτική είναι επικίνδυνη, Γιάννη Τρίρη, πώς να το κάνουμε. Είναι επικίνδυνη. Ιδού και τα αποτελέσματα. Εσύ θυμάσαι ποτέ. Αν με αφήσει να ολοκληρώσω το. Εντάξει, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά δεν θέλω να παρεμηνεύονται αυτά που έχω πει. Ναι, και ουδέποτε, ούτε σήμερα ούτε στο παρελθόν υπήρξε εθνομηδενιστική πολιτική όπως είπε. Ούτε τώρα υπάρχει, ούτε ποτέ υπήρξε. Λάθη γίνονται, βεβαίως. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι στην διπλωματία δεν είμαστε και οι καλύτεροι. Ναι, δεν το έχουμε, όπως λέει η Λίνα. Την κούρσα δεν αλλά την πάμε πολύ ούτε καλά.
ελληνιστική πολιτική υπάρχει από τη σημερινή κυβέρνηση, ούτε από την προηγούμενη, ούτε υπήρξε ποτέ σε αυτήν εδώ τη χώρα. Λάθη έγιναν. Τα πληρώνουμε, τα πληρώσαμε. Αυτό, και Γιάννη, αν με επιτρέπετε να το κρίνει ο κόσμος. Αλλά, να το κρίνει ούτε είναι θέμα της σημερινής κυβέρνησης ότι τα σουλατσάρουν στο Αιγαίο τα τουρκικά αεροπλάνα ή τα υποβρύχια. Ανέκαθεν γινόταν αυτό. Είναι θέμα μιας χώρας, της Τουρκίας, η οποία ουδέποτε σεβάστηκε τις διεθνείς συνθήκες. Πάμε να προχωρήσουμε, να αλλάξουμε θέμα με την απόλυτη κυριαρχία του Αλέξη Τσίπρα που επανεξελέγει πρόεδρος με 93,5%. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνοντας νέους συσχετισμούς. Πρώτος στη νέα κεντρική επιτροπή του κόμματος αναδείχθηκε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος που εκπροσωπεί την ομάδα των 53, ενώ ακολούθησε ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, παρά τα όσα προηγήθηκαν με το μάθημα των θρησκευτικών και την κόντρα με την Εκκλησία. Από τα παράδοξα του συνεδρίου, η επανάληψη ψηφοφορίας που είχε αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που εισηγήθηκε ο Υπουργός. Με τη συντριπτική πλειοψηφία του 93,54% και 2.758 ψήφους, επανεξελέγει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας κατά το δεύτερο συνέδριο του κόμματος που τον κατέστησε απόλυτο κυρίαρχο. Είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Στο Twitter έγραψε: «Η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου είναι ανανέωση ευθύνης για έναν ΣΥΡΙΖΑ πιο μαζικό, πιο συλλογικό, πιο αποτελεσματικό στις δύσκολες μάχες που μας περιμένουν για μια Ελλάδα της δικαιοσύνης και της προκοπής». Για τη νέα κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε μάχη ψήφο με ψήφο, με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο να αναδεικνύεται πρώτος με 1.312 ψήφους εναντί 1.308 του Νίκου Φίλη που ήταν δεύτερος. Ακολούθησε ο Νίκος Βούτσης, ο Ανδρέας Ξάνθος, ο Γιάννης Ραγασάκης, ο Πάνος Κουρλέτης, ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρο και ο Παναγιώτης Ρήγας. Η σειρά κατάταξη στη νέα κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχε πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις, στέλνοντας και μηνύματα για τα επόμενα βήματα του Πρωθυπουργού, αφού οι σύνεδροι έδειξαν εμπιστοσύνη στα συγκεκριμένα πρόσωπα και την πολιτική τους, ενώ πιθανότατα θα επηρεάσει και τον επικείμενο ανασχηματισμό. Η πρωτιά Τσακαλώτου εδραιώνει την ισχυρή του θέση στο κόμμα και την κυβέρνηση, ενώ ο Νίκος Φίλης φαίνεται να κεφαλαιοποιεί την κόντρα με την Εκκλησία παρά τις αντιδράσεις που δημιούργησε στο εσωτερικό. Έδωσε και μία σαφή εντολή, το είπε και ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του ομιλία, ότι θα έχουμε ένα ενιαίο πολιτικό κέντρο, το οποίο θα κάνει τις επιλογές. Θα κάνει κρίσιμες επιλογές. Ερωτηματικό παραμένει αν αξιολογείται θετικά ή αρνητικά η 8η θέση του Νίκου Παπά, καθώς και αν αλλάξει χαρτοφυλάκι ο Πάνος Κουρλέτης, που εξελέγει έκτος, αλλά στο συνέδριο διαφοροποιήθηκε ανοιχτά με αρκετές πτυχές συμφωνίας με τους δανειστές, αλλά και τη διαπραγμάτευση συνολικά για το χρέος. Ένα συνέδριο αλλαγής προσανατολισμού, δηλαδή το συνέδριο είναι ένα συνέδριο προσαρμογής. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτω και από τη δική μας πίεση, αλλά κυρίως κάτω από την πίεση της σκληρής πραγματικότητας, εγκατέλειψε τους μύθους πολιτικούς που τον ανέδειξαν στην εξουσία και τώρα προσπαθεί να κάνει μια προσαρμογή. Η Ρένα Δούρου για δεύτερη συνεχόμενη φορά ήταν η μόνη γυναίκα μέσα στη δεκάδα με αυξημένες δυνάμεις και μαζί με τον Παναγιώτη Ρήγα είναι τα μόνα μη κυβερνητικά πρόσωπα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Τώρα, παράδοξο αποτέλεσε η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα να επαναληφθεί ψηφοφορία που άλλαζε την ποσόστοση της νέας κεντρικής επιτροπής όταν το αποτέλεσμα ήταν άλλο από εκείνο που πρότεινε κατά την εισήγησή του. Στο βίντεο παρακολουθείτε το απόσπασμα όπως το κατέγραψε σύνεδρος από Monitor. Και σήμερα πριν από λίγο, το σώμα αποφάσισε ότι μόνο 30 εκ των βουλευτών και υπουργών και γενικών γραμματέων θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή των 150. Αν είναι αυτή η βούληση του συνεδρίου, πάσω. Αλλά να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Εγώ ζητώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτό το θέμα να μην το περάσουμε η ρουτίνα και να γίνουν δύο τοποθετήσεις υπέρ, δύο κατά και να ξαναψηφίσουμε. Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές στην κυβέρνησή του, ωστόσο ταλαντεύεται για τον χρόνο πραγματοποίησής τους. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε άλλωστε πως πρώτα θα ανασχηματίσουμε το κόμμα και έπειτα την κυβέρνηση. Οι δυσκολίες έχουν να κάνουν με την τήρηση της συμφωνίας με τους ανεξάρτητους Έλληνες, με τις ισορροπίες στο εσωτερικό του κόμματός του, αλλά και με την ανεπάρκεια συγκεκριμένων υπουργών του.
Μηνύματα που καλείται να αποκωδικοποιήσει το Μέγαρο Μαξίμου και να τα λάβει υπόψη του εν ώψη του ανασχηματισμού έστειλε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Η ισχυροποίηση από την εκλογική διαδικασία για την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος Υπουργών, για τους οποίους γίνεται συζήτηση περί απομάκρυνσή τους, είναι ο νέος πονοκέφαλος για το Πρωθυπουργικό Επιτελείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, μάλλον, ακούει στο όνομα Πάνος Κουρλέτης, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι υπομετακίνηση λόγω των διαφωνιών για τις ιδιωτικοποιήσεις, κυρίως της ΔΕΗ. Ο κ. Κουρλέτης εξελέγει έκτος στην Κεντρική Επιτροπή, πιο ψηλά από την προηγούμενη φορά και επιπλέον καταχειροκροτήθηκε κατά την ομιλία του στο συνέδριο. Ισχυρός βγαίνει και ο Νίκος Φίλης για την περίπτωση που το Μαξίμου ήθελε να αποδεχθεί τις πιέσεις για απομάκρυνσή του λόγω της κόντρας του με την Εκκλησία. Τυχόν αλλαγή του Υπουργού Παιδείας θα σήμαινε ευθεία αμφισβήτηση των διαθέσεων της οργανωμένης βάσης του κόμματος. Φυσικά, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος δεν μπορεί να μετακινηθεί εάν δεν το επιθυμεί ο ίδιος από το Υπουργείο Οικονομικών. Λογικά αυτό ίσχυε και πριν το συνέδριο, ιδίως όμως μετά από αυτό και την πρωτιά που κατέκτησε στην Κεντρική Επιτροπή Επικεφαλής Κίνησης των 53. Ισχυρό δίδυμο φαίνεται να είναι στο Υπουργείο Υγείας. Ο Ανδρέας Ξανθός και ο Παύλος Πολάκης. Κάτι που θα λάβει υπόψη το Μαξίμου. Υψηλά εξελέγει και ο Θόδωρος Δρίτσας στην Κεντρική Επιτροπή για την περίπτωση που Αλέξης Τσίπρας ήθελε μετακίνηση του Υπουργού Ναυτιλίας. Αντιθέτως τώρα αποδυναμώνονται άλλοι κρίκοι στην αλυσίδα της κυβέρνησης. Η καθοδική πορεία του Γιάννη Δραγασάκη, αν και δεν το φέρνει από μόνη της αδυναμή θέση, ωστόσο επιτρέπει στον κ. Τσίπρα να σκεφτεί τη μείωση του ρόλου που έχει ο αντιπρόεδρος για την περίπτωση που σκέφτεται σοβαρά ορισμένες τέτοιες εισηγήσεις των συνεργατών του. Σοβαρό πρόβλημα πρέπει να έχει πλέον και ο Υπουργός Πολιτισμού Αριστίδης Μπαλτάς, τον οποίο το συνέδριο σχεδόν αποδοκίμασε, αφού τον έριξε περίπου 60 θέσεις στην εκλογή της Νέας Κεντρικής Επιτροπής. Υπουργοί που δεν έθεσαν καν υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή είναι επίσης σε μάλλον αδύναμη θέση, ενάντια των κομματικών πιέσεων για αλλαγή τους. Πάνος Κουρουμπλής, Γιώργος Σταθάκης, ο Βαγγέλης Αποστόλου, ο συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Κοντζιάς είναι στην κατηγορία αυτή. Ενώ ξεχωριστή περίπτωση είναι ο Χρήστος Πίρτζης. Ενισχυμένοι βγήκαν κυβερνητικά στελέχη όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Τρίφων Αλεξιάδης, ο Σταύρος Κοντονής, και άρα η θέση τους στο κυβερνητικό σχήμα όχι μόνο δεν κινδυνεύει, αλλά θεωρούνται και ανερχόμενα στελέχη. Λοιπόν, για να δούμε τι συμπεράσματα βγαίνουν, Γιάννη Τρίρη, από το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια αυτό το οποίο κρατούμε είναι η σαφής πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει σε έναν αργό, δεν ξέρω, αλλά ουσιαστικό μετασχηματισμό του κόμματος και σε μια στροφή στη λεγόμενη σοσιαλδημοκρατία, έτσι ώστε να διευρύνει, αν θες, το χώρο του προς πάσα κατεύθυνση και να μπορέσει να διευρύνει και τη βάση στην οποία θα απευθύνεται το κόμμα. Όμως νομίζω ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και αυτοί που αρίστευσαν, πρότευσαν στην Κεντρική Επιτροπή, δεν νομίζω ότι ως προς τις αποφάσεις των συνέδρων σηματοδοτούν συνένεση σε αυτή την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και δεν θέλω να είμαι. Εγώ απλώς θα πω τις δικές μου εκτιμήσεις, οι οποίες ο ανασχηματισμός ήθιστε να λέγεται και ισχύει ότι είναι ένα αποκλειστικό προνόμιο. Όχι, εγώ μιλάω τώρα για το. Όχι μόνο στον ανασχηματισμό, ναι, αλλά και στον τρόπο που θα μετασχηματιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Αυτό που είναι κομβικό σημείο, νομίζω. Νομίζω ότι ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεκινάει από αυτό το συνέδριο. Ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει από πέρσι το καλοκαίρι και από την υπογραφή του μνημονίου. Σωστό είναι αυτό. Έφυγαν σε εισαγωγικά, όπως οι ίδιοι τα αποκαλούν, τα πρώτα βαρύδια. Έφυγε η κυρία Κωνσταντοπούλου, έφυγε ο κύριος Λαφαζάνης. Ενδεχομένως έφυγαν και κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας ή πιο λιγότερο επώνυμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισμα ήδη έχει αρχίσει. Όπως είπες, είναι ακριβώς. Κατά κάποιους ή κατά άλλους έφυγαν οι συνεπείς. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα ερμηνείας. Εξαρτάται να πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει πια κόμμα εξουσίας. Είναι εξουσία και έχει γίνει πια κόμμα εξουσίας. Ένα κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να είναι περιχαρακωμένο. Mm-hmm. Όταν ένα κόμμα είναι περιχαρακωμένο, θα αρκεστεί στα φτωχά ποσοστά του πολύ στενού κοινωνικού περιβάλλοντος που το υποστηρίζει, έτσι. Για να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα εξουσίας, αναμφίβολα πρέπει να μετασχηματιστεί και έχω την εντύπωση ότι αρχίζει και το κάνει με το κάλεσμα γενικότερα προς την σοσιαλδημοκρατία. Να μην ξεχνάμε ότι έχουν αρχίσει και οι συζητήσεις, έτσι, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενταχθεί στα κόμματα τα σοσιαλδημοκρατικά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό λοιπόν θα συνεχιστεί. Είμαι πεπισμένος ότι είναι μια
επιδίωξη του Άλεξ Τσίπρα να ανοίξει κι άλλο το κόμμα του και να βάλει σε αυτό μέσα και στελέχη πέρα από τη βάση, έτσι, να βάλει στελέχη που θα μπορέσουν να του φέρουν να και ανθρώπους από τη βάση. Να μην είναι κλειστά στεγανά και ιδεολογικά στεγανά. Ακριβώς. Όσο για τον ανασχηματισμό, η δική μου, αν και ο ανασχηματισμός ποτέ δεν προαναγγέλλεται, σωστό, έχω την αίσθηση ότι θα αργήσει. Πάντως πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό, Γιάννη, ότι με τις διαρροές που λαμβάναμε το προηγούμενο διάστημα είχε καλλιεργηθεί η πεποίθηση ότι θα είναι πολύ πιο κοντινός ο οριζοντάς του, όμως άλλες σκέψεις επικράτησαν από ένα σημείο και μετά. Εγώ στο site μου, στο μέσο μου, στο tribune.gr, δεν το είχα γράψει ποτέ αυτό. Είχα γράψει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να κάνει ο Πρωθυπουργός ανασχηματισμό. Εάν έκανε τώρα τον ανασχηματισμό, τον έκαιγε. Έκαιγε δηλαδή τα ωφέλη ενός ανασχηματισμού από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Mm-hmm. Έτσι, από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμη εκκρεμή ζητήματα, δεν μπορεί να αλλάξει και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να αλλάξει. Ξεχνά και το μείζον ζήτημα του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου που βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Εγώ το αφήνω αυτό. Όχι και στο εσωτερικό. Είναι ένα θέμα. Ναι, είναι κομβικό για την κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα κομβικό για την κυβέρνηση. Το ουσιώδε θέμα όμως είναι οι σχέσεις μας με τους εταίρους μας πάνω στα ζητήματα της οικονομίας. Και αυτά δεν έχουν λυθεί. Αυτά είναι ακόμη σε όξυνση. Ούτε καν δεν έχουν επιλωθεί. Ήδη συζητείτε το εργασιακό. Στο εργασιακό υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Αυτά εδώ τώρα ανοίγουν πολύ μεγάλα ζητήματα. Άρα λοιπόν, εγώ έχω την εντύπωση ότι ο ανασχηματισμός θα αργήσει. Θα ξεκαθαρίσει πρώτα το τοπίο και αν ξεκαθαρίσει και όπως ξεκαθαρίσει το τοπίο είτε θετικά είτε αρνητικά, από εκεί και πέρα θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. Τώρα, Νίκο Χιδήρογλου, στην αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Διότι αυτά σε βάθος χρόνου κρίνονται και αποτιμώνται ως προς τα αποτελέσματά τους. Πώς το αντιμετωπίζουν, τους ανησυχεί, θα δούμε μια αλλαγή στρατηγικής για να ανασχέσουν αυτό το οστικό κύμα που θέλει να εξαπλώσει, έτσι, προσφέροντας ανοιχτές θύρες ο κύριος Τσίπρας. Τι γίνεται, πώς είναι οι ισορροπίες στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι η απόπειρα του κυρίου Τσίπρα να διεμβολήσει αυτό που αποκλήθηκε στο παρελθόν μεσαίος χώρος είναι καθαρά τυχοδιοκτική, οπορτουνιστική, υπό την έννοια ότι είναι η πολιτική του τέτοια, η οποία δεν μπορεί να προσελκύσει κάποια στοιχεία πέραν ενός μικρού και πολύ μικρού κομματιού των εξυγχρονιστών, οι οποίοι ούτως ή άλλως, μου είπαν ειρωνικά σήμερα, παλεύουν για επαγγελματική αποκατάσταση μέσω μιας προσχώρησης στο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διεργασίες από τη Νέα Δημοκρατία προς τα κόμματα. Η σχέση με το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή θεωρείται καλή από πολλές απόψεις. Είχαμε μια δήλωση του κ. Φωτήλα σήμερα από το ποτάμι. Mm-hmm. Η οποία έχει σημασία, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια ανησυχία στο ποτάμι όσο αφορά την οριοθέτηση των σχέσεων με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι την προηγούμενη εβδομάδα είδα μια δήλωση στο ΣΥΡΙΖΑ απόπειρας αναχώματος, αριστερού αναχώματος. Δηλαδή, κάποιοι ξεκαθαρίζουν και στέλνουν ένα μήνυμα στην ηγεσία ότι πρόσεξε να δεις, και αυτό το είδαν στη Νέα Δημοκρατία και το λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει αριστερό κόμμα. Μου το είπαν σήμερα, ότι ο ΤΑΔΕ είπε αυτό. Έγινε πολύ συγκεκριμένη δήλωση. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο κ. Ζαχαριάδης. Πάντως, νομίζω ότι το 93,5% που πήρε ο κ. Τσίπρας δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παραμείνει. Όχι, δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Είναι σαφές ότι ο είναι η απόλυτη πολιτική επικυριαρχία. Ακριβώς. Δομείται πάνω στην προσωπικότητα του κυρίου Τσίπρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζεται πλην της κυρίας Δούρου, για την οποία υπάρχουν όμως άλλου είδους ζητήματα, γιατί είναι περιφερειάρχης Αττικής και αυτό την οριοθετεί τρόπον τεινά σε πολλά πράγματα. Πέραν της κυρίας Δούρου δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο να αναδύεται από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ως μια, όχι αντίπαλο δέος, ως μια εναλλακτική λύση, εάν και εφόσον κάποια στιγμή ο κ. Τσίπρας αποχωρήσει. Αυτό σημαίνει απόλυτη κυριαρχία, σημαίνει ότι τρόπον τεινά ο ΣΥΡΙΖΑ αποειδεολογικοποιείται. Ο Γιάννης Σωτηρής για μένα έχει δίκιο όταν λέει ότι υπάρχει μια σκέψη στον κύριο Τσίπρα να προσπαθήσει να προσετερηθεί σοσιαλδημοκρατικά στοιχεία. Δεν είναι εύκολο. Εγώ άκουσα την κυρία Χριστοδουλοπούλου να λέει συγκεκριμένα πράγματα στο συνέδριο, είπε ότι θέλει προσοχή, ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιοι υπουργοί θα φύγουν. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα μήνυμα προς τον κύριο Τσίπρα να μην τολμήσει, παραδείγματος χάρη, να μετακινήσει τον κύριο Φίλη. Όμως, κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής.
Και αυτό το παρακολουθούν και με πολύ ενδιαφέρον στην εξωματική αντιπολίτευση. Το θέμα του κ. Σκουρλέτη. Τι θα γίνει με αυτό που στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ως υπονόμευση της προληπτικής την οποία εξαναγκάζει ο κ. Τσίπρας ως προς ιδιωτικοποιήσεις. Έτσι. Και πώς θα το αντιμετωπίσει. Αν αργήσει ο ανασχηματισμός, συνεχίζεται η υπονόμευση Μάλιστα. των ιδιωτικοποιήσεων υπό την έννοια, και κλείνω αμέσως, υπό την έννοια ότι κάποια πρόσωπα δεν κρύβουν την πρόθεσή τους να κάνουν αυτό το πράγμα. Και ο Σκουρλέτης, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου απόψε. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μία γυναίκα και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη ένα παιδί τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκαν από διερχόμενο γιοταχή έξω από το κέντρο προσφύγων στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο επικράτησε ένταση και πρόσφυγες πυρπόλησαν το αυτοκίνητο. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο φυγάτευσαν τον 76χρονο οδηγό, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πρέπει να έρθουν δυνάμεις, είμαστε δύο άτομα εντός του φυλακίου και όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις είναι έξω στη μαγική. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Φέσα στο Ρεόκαστρο έπειτα από τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε έξω από το κέντρο. Ένας 76χρονος οδηγός παρέσυρε με γιοταχή τρεις πρόσφυγες, μία μητέρα με τα δύο της παιδιά. Με αποτέλεσμα η γυναίκα και τα αγοράκια να χάσουν τη ζωή τους. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με σοβαρά κατάγματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ακολούθησε πανικό στο σημείο, καθώς εξαγριωμένοι πρόσφυγες έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο και επιτέθηκαν κατά του οδηγού, ο οποίος γλίτωσε το λιντσάρισμα από τους πρόσφυγες την τελευταία στιγμή, όταν ένας ηλικιωμένος σύρος μαζί με δύο ακόμη νεαρούς προσπάθησαν να κρατήσουν το μανιασμένο πλήθος μακριά από τον 76χρονο. Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί από τους πρόσφυγες και να προστατευθεί από τις αστυνομικές αρχές που έφτασαν στο σημείο και περιόρισαν τους πρόσφυγες εντός της δομής, αφού προηγουμένως έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι πρόσφυγες μάλιστα έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο του 76χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Από την πλευρά τους, οι πρόσφυγες συνέχισαν να πετούν πέτρες και έβαλαν φωτιά και σε κάδους απορριμμάτων. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μάλιστα τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί. Επίσης και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διακομίστησαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Εσείς σας ήρθαν εδώ με μαχαίρι? Ναι. Το ασθενοφόρο. Και υπάρχουν και άλλα χτυπήματα στο ασθενοφόρο από γλωσσιές και φουγγιές την ώρα που πήγαμε να παραλάβουμε το παιδάκι. Εξίσου και από την άλλη μεριά. Μπήκανε μέσα στο φόρο την ώρα που οδηγούσε, εν κινήσει, τον βαρέσανε μπουνιάξεις και σαν τα ρούχα του. Εγώ έδειξα επίθεση με μαχαίρι, πρόλαβα, απέφυγα την μαχαιριά, κλειδώθηκε στην πίσω καμπίνα για να μπορέσουμε να διαφύγουμε. Συνεχίζει να τρέμει η γη στην Ήπειρο. Ο τελευταίος έντονος μετασεισμός ήταν χθες τη νύχτα, μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το φαινόμενο των συνεχών εκατοντάδων μετασεισμών, από τη μία συντείνει στο ότι υπάρχει εκτόνωση της ενέργειας, από την άλλη φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά απορρίγματα, τα οποία λόγω της χαμηλής σεισμικότητας της περιοχής είναι άγνωστα μέχρι σήμερα. Μία ακόμη νύχτα στους δρόμους πέρασαν αρκετοί κάτοικοι των Ιωαννίνων και των χωριών στο Πάπιγκο, καθώς οι μετασεισμοί, ακόμα και 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, συνεχίζονται. Δεν θα λειτουργήσουν παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια στο Δήμο Ιωαννιτών, όπως επίσης στους Δήμους Ζήτσας και Πογονίου. Οι ζημιές οι οποίες έγιναν στο Δήμο μας κυρίως εστιάζονται σε στέγες σπιτιών, σε καμινάδες, σε τυχοποιίες που έπεσαν, κυρίως παλιές τυχοποιίες. Η μεγαλύτερη ζημιά βέβαια έγινε στο μοναστήρι των Ασπραγγέλων, ένα ιστορικό μοναστήρι χτισμένο το 1600. Ζημιά η αποθήκη, απάνω τα δωμάτια, τα εσωτερικά μέρη, τα οποία πέσανε ορισμένα στεκοποιίες. Κλειστό θα μείνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΗ και όλοι οι χώροι άθλησης, δηλαδή τα γυμναστήρια που ανήκουν σε σχολικά συγκροτήματα. Οι δημόσιες υπηρεσίες που στεγάζονται σε παλιά κτίρια και εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό συναναστρωμένων δεν θα λειτουργήσουν έως ότου ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή μηχανικών. Έως και την Τετάρτη δεν θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες και τα δικαστήρια στο δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων και στο Ειρηνοδικείο Κόνιτσας. Και ποιος δεν θα αποβόταν? Εδώ προχωράμε και νομίζουμε ότι γίνεται σεισμός. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Φυσιολογικοί χαρακτηρίζουν οι σεισμολόγοι τη μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτό το πράγμα κάθε μισή ώρα, μία ώρα έχουμε συνεχόμενους σεισμούς.
Δηλαδή δεν ξέρω, δεν... είναι κάτι το ανεπανάληπτο δηλαδή. Δηλαδή φοβάσαι να καθίσεις μέσα στο σπίτι. Όσο περνάει λοιπόν ο χρόνος, νομίζω ότι θα εδραιώνεται η πεποίθηση ότι κατά πάσα πιθανότητα εκείνος ήταν ο κύριος σεισμός. Ο προχθεσινοβραδινός δηλαδή. Η Σάμος είναι μια περιοχή η οποία έχει μεγάλο ιστορικό. Δεν υπάρχει μια σεισμική δραστηριότητα η οποία να προδικάζει κάτι στο άμεσο μέλλον. Είναι από, νομίζω ότι αυτό το 4,4 ανήκει σε αυτή τη διάσπαρτη σεισμικότητα, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς προηγουμένως. Αλλά πάντοτε όλα αυτά θέλουν προσοχή και μια αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι σεισμολόγοι, το συγκεκριμένο ρήγμα έχει να δώσει αντίστοιχο σεισμό από τον 19ο αιώνα. Αλλά η ενεργοποίησή του είχε ως αποτέλεσμα και την ενεργοποίηση μια σειρά άλλων μικρότερων ρήγματων που βρίσκονται σε βάθη από 8 έως 15 χιλιόμετρα και τα οποία ως τώρα ήταν αόρατα στους επιστήμονες. Σύμφωνα μάλιστα με τις ενδείξεις, ο σεισμός είχε ως συνέπεια να μετακινηθεί το βουνό, το Μιτσικέλι, το οποίο ανήκει στην Πίνδο προς τα δυτικά. Τα Γιάννα είχαν να ζήσουν τέτοια κατάσταση πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 100-120 χρόνια, και αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα. Όταν έχουν περάσει 4 γενιές χωρίς καμία εμπειρία για σεισμό, επαναλαμβάνω, ο σεισμικός κίνδυνος δεν είναι κάτι το οποίο έχει στο μυαλό σου. Χωρίς παραγγελίες, ξεκίνησε η πρώτη μέρα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης σε τιμή που ξεπερνά τα 95 λεπτά το λίτρο, καθώς τα νοικοκυριά έχουν κυριολεκτικά στεγνώσει από χρήματα. Η υψηλή τιμή λόγω επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και ο καλός καιρός, έκανε τους νοικοκυραίους να φρενάρουν, ελπίζοντας ότι η ζέστη θα παραταθεί και ίσως η χαμηλότερη ζήτηση λίγο αργότερα να ρίξει και τις τιμές. Πετρέλαιο, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είδος είναι αυτό πετρέλαιο, το έχω ξεχάσει. Έχεις υπόψη ότι έπαιρνα 2.500 το μήνα και τώρα παίρνω 1.000, έχω δύο παιδιά άνεργα. Είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική αντίδραση καταναλωτών για την πρώτη μέρα διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. 95 και θα προχωρήσει και παραπάνω. Αν πας πάνω Μακεδονία από εκεί θα πάει 35, πιο πολύ. Ναι, καταστραφήκαμε. Η τιμή του που κυμαίνεται από 93 έως 95 λεπτά το λίτρο και για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων ακόμα υψηλότερη, δηλαδή ακριβότερη κατά 10 λεπτά το λίτρο σε σχέση με πέρυσι, λειτουργήσε αποτρεπτικά με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν παραγγελίες στα πρατήρια. Αν θέλετε για διαχειριστής, θα πρέπει να μου δώσει το άφημιο διαχειριστής και τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής από το λογαριασμό της ΔΕΗ των κοινοχρήστων. Με μόνιμο πρόσχημα την πάταξη του λαθρεμπόριου καυσίμου, η επιβολή του υψηλού ειδικού φόρου κατανάλωση που μόνο φορεμπηκτικό και εισπρακτικό χαρακτήρα έχει, κάνει το κυριότερο καύσιμο για θέρμανση απρόσιτο στα μεσαία και φτωχά νοικοκυριά, που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στο τζάκι ή τις ηλεκτρικές σόμπες και τα αερόθερμα. Από τη σόμπα μόνο. Με τη σόμπα. Θα ζεσταθούν. Με ξύλα, με τίποτα. Όπως θα έχουν κάνει αυτοί. Το πετρέλαιο κοστίζει και δεν συγχωρούνται λάθη. Θα πρέπει να κάνουμε δύο πολύ απλά πραγματάκια για να ξέρουμε ότι δεν θα μας κλέψουν στη δεξαμενή. Τα βήματα είναι γνωστά σε όλους, είτε στο διαχειριστή, είτε σε εσάς τους ίδιους αν πάρετε το πετρέλαιο για εσάς. Παίρνουμε τη ράβδο τη μέτρηση, τη βυθίζουμε πριν βάλουμε το πετρέλαιο. Μετράμε την ποσότητα που υπάρχει μέσα και την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και αφού μπει το πετρέλαιο. Έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μας βάλαν την ποσότητα για την οποία πληρώσαμε. Το μέγεθος της ειρωνίας προς τον καταναλωτή αλλά και προς τους εμπόρους είναι η επιβολή ενός πανάκριβου συστήματος ελέγχου της διακίνησης καυσίμων, το λεγόμενο σύστημα εισρωών νεκρών, το οποίο ενώ έχει μπει σχεδόν στο σύνολο των πρατηρίων, δεν λειτουργήσε ποτέ με ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών. Το σύστημα εισρωών νεκρών δεν λειτουργεί. Μπορεί στα πρατήρια να λειτουργεί. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δεν υπάρχει κανείς να παρακολουθήσει τα δεδομένα που φτάνουν. Μάλιστα, στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Εμπορίου, μάθαμε ότι και ο σερβερ που δέχεται την πληροφόρηση από όλα τα πρατήρια στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είναι μικρός και δεν μπορεί να αντέξει. Δεν είναι λίγοι πάντως εκείνοι που εκτιμούν ότι τους επόμενους μήνες η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αντί να μειωθεί, θα αυξηθεί και θα ξεπεράσει ακόμα και το 1 ευρώ το λίτρο, παρά τη μειωμένη ζήτηση. Την πρώτη επίσκεψη μετά το συνέδριο δέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Ήταν τα μέλη της ΕΤΙΤΑ και δημοσιογράφοι, άνθρωποι που κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι μετά το μαύρο στα κανάλια. Διαμαρτυρία έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου πραγματοποίησαν οι τεχνικοί της ιδιωτικής τηλεόρασης, οι οποίοι είχαν κρεμάσει στα γραφεία του κόμματος το ίδιο πανό που είχαν αναρτήσει έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Και αναφέρει το μαύρο
δεν έχει αποχρώσεις. Έξω από τα γραφεία επικρατούσε ηρεμία, ενώ περίπου 50 άτομα του σωματείου των τεχνικών βρέθηκαν ακριβώς απέναντι με πλακάτ και ηχεία, από τα οποία ακουγόταν δυνατά μουσική. Διακριτική όμως ήταν η παρουσία της αστυνομίας. Οι τεχνικοί ζητούν να μην υπάρξει καμία πώληση από τα κανάλια που δεν έχουν λάβει άδεια και να μην κλείσει κανένας ιδιωτικός σταθμός. Δημοσιογράφοι, τεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι από τους σταθμούς Αλφα, Αντένα, Μακεδονία, Μέγκα, Σταρ και Σκάι πραγματοποίησαν μάλιστα και πεντάωρη στάση εργασίας. Με αιτήματα, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας και σταθερή και μόνιμη εργασία με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σε μερική άρση της κατάσχεσης λογαριασμών, μέχρι και 70% του ποσού για ληξιπρόθεσμες οφειλές υπό προϋποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν οι φορολογούμενοι με αίτημά τους στην εφορία. Όπως επιβεβαίωσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφωνας Αλεξιάδης, η εντολή που έχει δοθεί στις εφορίες είναι να προχωρούν σε κατασχέσεις για μεγάλους οφειλέτες και να εξαντλούν όλα τα μέσα ρυθμίσεων και διακανονισμών για τους μικρούς. Μερική άρση της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές υπό προϋποθέσεις μπορούν να πετύχουν οι φορολογούμενοι. Η άρση της κατάσχεσης μπορεί να φτάσει ακόμη και το 70% στην περίπτωση που συντρέχουν συγκεκριμένοι όμως λόγοι, όπως πραγματική οικονομική αδυναμία ή λόγοι υγείας, ενώ συνυπολογίζεται και το ύψος της οφειλής, η παλαιότητα και το είδος του χρέους. Σύμφωνα με το έθνος, με βάση το ισχύον καθεστώς, οι φορολογούμενοι μπορούν με ένα αίτημά τους στην εφορία να περιορίσουν το ποσό της κατάσχεσης. Αίτημα που εξετάζεται εφόσον συντρέχουν αθροιστικά και κάποιες προϋποθέσεις. Η υπαγωγή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η κατασχεθής απαίτηση να είναι σημαντικό για τη διαβίωση του υπόχρεου μέσου, όπως για παράδειγμα το ενίκιο, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, μη επιτιδευματία ή για τις λοιπές περιπτώσεις, φυσικό πρόσωπο, επιτιδευματία, νομικό πρόσωπο ή οντότητα, να προκύπτει από επίσημα στοιχεία, έγγραφα, ότι ο περιορισμός κατάσχεσης αφορά την καταβολή μισθοδοσία σε υπαλλήλους επιχείρησης, την καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση λειτουργίας αυτής. Ο ετών θα πρέπει να προσκομίσει σε διάστημα 15 ημερών τα αποδεικτικά έγγραφα, ενώ το ποσό διατίθεται για τον σκοπό αυτό. Επίσης, δεν θα πρέπει να εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.